Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω κάποιους φίλους ε, του Αποέλ που είναι την ίδια ώρα τόσο με τόσο πολύ αυτοπεποίθηση και σύζευγα υπερόπτες και με ένα κουτσούφλημα, μηδενιστές, ούλοι αχάπαροι, να φύγουν. Τι είναι η τι, τι, είναι το level φιλάθλου. Νομίζω ότι το, ε, το τύπου μηδεν, ίσως, είναι έτσι από τις προσπάθειες μιας ομάδας που με ζήτια πιο προβλήματα στην πρώτη θέση. Να προσπαθεί να μείνει ψηλά, να παίζει κάτι αστήματα ε, και ωραίο Είναι απλά πιάνει το να μπει δεν το γιώνει. Ε, έπρεπε να μια τζιλιά γιατί οι ποδοσφαιριστές της, της ομάδας μπορεί να έχουν κάποια θέματα και εκτός του υπέδου που δεν τα αφήνουμε τα. Το, το, να χάνει σαν πάντα πονή. Αλλά ο μηδενισμό, και το, το ράουτι φταίνει ούλοι και ούλοι κάπου πρέπει να, να, σταματήσει γιατί είναι ό,τι χειρότερο. Ή έχει confidence πιστεύει στην ομάδα, ή απλά είσαι ένα φιλάθρο που τζάει μόνο στα εύκολα. Δηλαδή, ω που είσαι πρώτο, μια χαρά. Τε, ακόμα είσαι πρώτο, φίλε μου. Το, 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 το μηδενισμό από πού προέρχεται. Πάντο, δεν είναι μόνο η φιλοδοξία, είναι η πλήστη Κυπρέοι που είμαστε έτσι. Τι όμως θέλω να πω είναι ότι που η στιγμή που τα πόλη παραμένει πρώτο. Ο Άρης έχασε θετικό γιο τα πόλη. Εντάξει, κοντεύκε και η Ομονία ξανά, κοντεύκε και η ΑΕΚ, κοντεύκε και η Πάφος. Το πόραθλια μπέρνει η φωτιά. Το από έλεγε κάτι που άλλες ομάδες δεν το ακούσει. Δυστυχώς ευτυχώς. Ε, Δάμε στο κανάλι πολλές φορές μιλούμε ε, για μια πιο επαγγελματική προσέγγιση, μια πιο τακτική προσέγγιση. Α μιλήσουμε για ένα δευτερόλεπτο αντικειμενικά και σε εισαγωγικά λίγο σαν φιλαθλή. σαν οπαδί τέλο πάντων. Ε, Δυστυχώ ευτυχώ η ομόνια δεν έχει ε, του οργανωμένου που είχαν πριν λίγα χρόνια τον πυρήνα, ξαναχτίζεται κάτι και καινούργιο, ο και θέλει χρόνο. Οι άλλε ομάδε, όρθωση δεν διεκδικεί κάτι, οπότε ε, είναι εκτό τη συζήτηση. Η πάφο, ο Άρι δεν έχουν τον κόσμο που από δαφού, ούτε του οργανωμένου σε μια, μια περίπτωση. Το που σημαντικό είναι ότι το ACB έχει τον κόσμο σαν όπλο του. Το ότι ήρθε μια ήττα σαν δερπιονίων είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το ότι υπήρχε μια υπερβολική αισιοδοξία πολύ πονεί παραπάνω. Γιατί αρκετοί φίλοι του, του στο live που κάναμε τα correct score που αδειούσαν 3-0, 4-0, 5-0, και κάπου ήρθε μια προσγείωση στο ότι

Δηλαδή, και μόνο αστείο σε αυτή η ανόρθωση, που θεωρώ ότι είναι που ε, μια γραμμή, και οι άλλε έρχονται από κάτω, δεν μπορεί να παίρνει μπροστά με τον, μηδενισμό. Ούτε θα προδεύσει ποτέ. Θα κάνει μια τρύπα στο νερό. Τη δεδομένη στιγμή που θα μπορέσει τόσα προβλήματα, το όπλο του είναι ο κόσμο. Ε, Εννέα και να γυρίζουμε το πλό πάνω μα. Το έτσι τελειά αντικειμενικά, ποδοσφαιρικά ε, και πιο συσταγωγικά οπαδικά. Δεν είναι οπαδικό το κανάλι, δεν ούτε θα γίνει το οπαδικό, θα είναι μια πιο διαφορετική προσέγγιση και αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ε, τότε είναι, ε, ε, υπάρχει μια ταπέλα που πίσω, α, ah, τούτος ένα πολύ στους ομονιάδες, ανορθωσιάτης και μιλά και πιάνει ούλο των κοκκινών από μια ομάδα. Θα πιάνουμε τους ούλους και μιλούμε νίσια, στα μούτρα σα. Στα μούτρα σα. <laughs> Ε, πέτε μου τη γνώμη σα. Τι είναι να μου πείτε, θεώς, Αφού και όλοι είμαστε το ίδιο πάνω κάτω. Πρέπει να υπάρχει μια πιστή παραπάνω στην ομάδα. Ειδικά για να πάνε καλά, και πρέπει να φανεί το πόσο πιστεύει. Το λοιπόν, κάνετε like, κάνετε comment, κάνετε subscribe στο άλλο. Θα πούμε σε ένα βίντεο. Καλή συνέχεια.